Και μετά τα εγκαίνια της Ιόνιας Οδού, ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τους υπουργούς αλλά και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και όλους τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων της Ηπείρου, βρέθηκε στον υπόρροχο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας, στο Κάστρο των Ιωαννίνων. Ο Άλεξης Τσίπρας έφτασε στο μουσείο μετά τη 1:30 το μεσημέρι, προκειμένου να παραστεί στη δεξίωση που διοργανώθηκε από τη Νέα Οδό στο αίθριο του μουσείου. Στην είσοδο τον περίμενε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, Σοφία Στάικου, που τον υποδέχτηκε και τον ξενάγησε στους χώρους του μουσείου που ενθουσίασαν τον Πρωθυπουργό. Ο ίδιος βρέθηκε για πρώτη φορά στο χώρο του μουσείου και έμεινε αρκετή ώρα στο εσωτερικό του, ρωτώντας λεπτομέρειες για την ιστορία της αργυροτεχνίας και εκφράζοντας το θαυμασμό του για τα εκθέματα. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα πολλές, καθώς θέλησε να μάθει πόσους επισκέπτες δέχεται το μουσείο, που συμπληρώνει ένα χρόνο λειτουργίας, αλλά και ποιες προοπτικές ανοίχτηκαν στην πόλη από τη λειτουργία του. Η κυρία Στάικου το απάντησε σε όλα τα ερωτήματα και τον ευχαρίστησε για την παρουσία του στο μουσείο. Πάρα πολύ, σας καλωσορίζω. Μεγάλη μας χαρά και τιμή. Παλιό στρατόνα εδώ, το φτιάξαμε όλο. Μας παραχώρησε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Με την ευκαιρία του μουσείου, βοηθήσαμε στο μεσημερινό για τα τείχη. Και έγινε best seller. Και πρέπει να πω ότι πάρα πολύ μεγάλη. Και η Ιωνία, όπως ήδη, όσο καιρό λειτουργεί, έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι καταπληκτική διαδρομή. Το φέρει πολύ κοντά. Αμέσως μετά την ξενάγηση που κράτησε αρκετή ώρα, ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τους υπουργούς, κύριο Σπύρης Γεκουρμπλή, καθώς και την κυρία Γεροβασίλη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το δήμαρχο της πόλης, Τωμά Μπέγκα, συμμετείχαν σε μια σύσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας τέθηκαν σειρά ζητημάτων που αφορούν συνολικά τα Γιάννενα. Η σύσκεψη κράτησε περίπου μισή ώρα, ενώ έγινε και κλεισμένων των θυρών και χωρίς δηλώσεις στην έξοδο. Στο μεταξύ, στην έξοδο δεκάδες εκπρόσωποι φορέων της ευρύτερης περιοχής ανέμεναν τον Πρωθυπουργό προκειμένου να του παραδώσουν σχετικά υπομνήματα ή να θέσουν υπόψη του διάφορα θέματα. Ο κύριος Τσίπρας σταμάτησε σε όλους και άκουσε όλα τα θέματα που του τέθηκαν. Λίγο μετά κάθισε στο τραπέζι που παρέμεινε για μισή ώρα και αναχώρησε προκειμένου να συνεχίσει το πρόγραμμά του. Αυτός είπε ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τώρα μπροστά. Ανάμεσα σε αυτούς που υπέβαλαν έτοιμα στον Πρωθυπουργό και που μάλιστα συναντήθηκαν μαζί του, ήταν και εκπρόσωποι του Σωματείου Μετάλλου. Στην ολιγόλεπτη συνάντηση του ζήτησαν να μεσολαβήσει για την εξέβρεση λύσης και του ανέπτυξαν τη σημερινή κατάσταση της Spider και τη μεταλλουργική. Ο κύριος Τσίπρας ανέλαβε τη δέσμευση να παρέμβει ώστε να βρεθεί μια λύση.